Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας αφαιρέσει το δικαίωμα στην ελπίδα. Ερωτεύτηκα αλλεργιά και έτσι ήρθα κι εγώ να ζήσω εδώ πέρα. Ξαναγύρισα γιατί αγαπώ τον τόπο μου, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Άρπαξε. Δεν άρπαξε, μου φοβάσαι. Έπλασαν τα όνειρά τους με γεωπελαγίτικο ήλιο και θάλασσα. Εγκατέλειψαν την Αθήνα της κρίσης και δημιούργησαν το δικό τους εστιατόριο στη Λέρο. Ήταν δύσκολα τα πράγματα στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια, δεν βρίσκαμε δουλειά και έτσι αποφασίσαμε να πάρουμε ένα ρίσκο και να έρθουμε στο νησί να κάνουμε κάτι δικό μας. Ο Χρήστος και η Μέρη πήραν την απόφασή τους σε μια στιγμή, όπως λένε, και δεν έχουν μετανιώσει ούτε λεπτό για την επιλογή τους. Ένα βράδυ βγήκαμε έξω και του λέω: υπάρχει αυτή η πρόταση. Θέλεις να πάμε να το δούμε. Και τι απάντησες? Εγώ ναι, απάντησα φυσικά. Εντάξει, υπήρχε στο μυαλό μου να κάνω κάτι τέτοιο. Δηλαδή, το ήθελα από πριν να το κάνω και τώρα ήταν ιδανικές συνθήκες για μας. Στα χέρια μου κρατάω ένα ποτό, το οποίο είναι ένα θεραπευτικό ποτό, το οποίο λέγεται Σαρδαβότανο. Ένα από τα βότανα μέσα με έχει κάνει να έρθω εδώ. Ποιο? Το οποίο είναι ο έρωτας, ο δίκταμος. Γιατί? Γιατί ερωτεύτηκα αλλεργιά και έτσι ήρθα κι εγώ να ζήσω εδώ πέρα. Ο Στέλιος είπε δίκταμο το βότανο του έρωτα και εγκατέλειψε την Αθήνα. Μπορεί να σπούδασε τεχνικός φαρμάκων, αλλά τώρα πια πουλά μπαχαρικά και βότανα στη Λέρο και παρασκευάζει το Σαρδαβότανο. Ένα ποτό με βάση τη ρακή και ευεργετικές για τον οργανισμό ιδιότητες. Όλα συνδυάζονται και όλα ταιριάζουν μεταξύ τους. Στην Κρήτη γεννήθηκα, μεγάλωσα. Στην Αθήνα σπούδασα και εδώ πέρα ολοκληρώνομαι σαν άνθρωπος. Η νησιωτική Ελλάδα προσφέρει λύσεις για εργασία στους νέους ανθρώπους που βλέπουν τα όνειρά τους να καταστρέφονται στην πρωτεύουσα, υποστηρίζει. Ευκαιρίες υπάρχουν. Υπάρχουν. Παρότι είναι μικρό το νησί, ευκαιρίες υπάρχουν. Αρκεί να τις εκμεταλλευτεί σωστά. Στους γραφικούς λειψούσε ένα αυθεντικό νησιώτικο γλέντι στείνεται κάθε φορά που τηλεοπτικό συνεργείο επισκέπτεται το νησί. Ο Γιάννης Κάβουρας επέστρεψε στο νησί για να αντιμετωπίσει την κρίση και να μεγαλώσει με ασφάλεια την οκτάχρονη κόρη του. Αποφάσισα εδώ να κάνω την οικογένειά μου, παντρεύτηκα, έκανα από εδώ την κόρη μου 8 χρονών. Δουλεύω εδώ, είμαι ψυχτικός, για λίγο χρονικό διάστημα, για κάνα 2 μήνες το καλοκαίρι. Αναγκαζόμαστε το χειμώνα να δουλεύουμε στην οικοδομή, αν δεν έχει οικοδομή πηγαίνουμε ψάρεμα. Τι κάνεις τη μέρα σου? Παίζω. Δεν διαβάζεις? Διαβάζω. Ή παίζεις? Πρώτα διαβάζω και μετά παίζω. Τα μικρά νησιά του Αιγαίου προσφέρουν εργασία στους νέους και ποιότητα ζωής, λένε οι κάτοικοι, που προτρέπουν τους άνεργους της πρωτεύουσας να εργαστούν στις τουριστικές επιχειρήσεις ή να δημιουργήσουν τα δικά τους καταστήματα.